Σελίδα 11 από το βιβλίο Γνώσης Άγνοια, φιλοκαλικές σελίδες 5. Άγνοια ίσον σκότος, γνώσης ίσον φως. Επί πολύ χρόνο προσπάθουν να εξηγήσω τι εννοούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όταν προσήφιε το «φώτισον μου το σκότος». Βεβαίως εννοούσε το σκότος των παθών, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και το σκότος της αγνίας. Διότι η άγνοια είναι σκότος. Και όσον ο άνθρωπος καθαίρεται από τα πάθη και φωτίζεται εσωτερικώς, τόσο αισθάνεται την ανάγκη να απαλλαγεί από το σκοτάδι, τόσο επιθυμεί διακαώς το φως της γνώσης, η οποία γνώση είναι απέραντος, άπειρος και γλυκία όπως το φως. Με τις ελάμψεις του φωτός της γνώσης η ψυχή δύναται να ατενίζει τα πάθη εκείνα που είδαν ανθρώπινα μάτια και δεν ήκουσαν ανθρώπινα αυτιά και ο άνθρωπος δεν τα διενοήθη. Όσο περισσότερο χωρικός είναι ο ους, τόσο σκοτεινός και ζωφώδης γίνεται και αδυνατή να ειδεί καθαρά τα θεία και ανθρώπινα μυστήρια, τον Θεό και τον άνθρωπο ως εικόναν θεουργικήν. Επειδή μάλιστα οι δυνάμεις της ψυχής λογιστικών, επιθυμητικών, θυμικών συνδέονται και δέχονται αλληλεπίδραση, η άγνοια διχάζει τον άνθρωπο. Διαιρεί το λογιστικό και γίνεται σοβαρό εμπόδιο στην ένωση με το Θεό, επηρεάζοντα την κανονική λειτουργία του επιθυμητικού και του θυμικού. Δηλαδή, όταν αγνοείς κάτι, δεν αισθάνεσαι και τίθεν επιθυμία να το αποκτήσεις, αλλά ούτε αγωνίζεσαι με τη θέληση να το κερδίσεις. Με την ανδρανοποίηση του λογιστικού μέρους της ψυχής η άγνοια οδηγεί στην ψυχή ισαλογία. Χαρακτηριστικό γνώριμα του ανθρωπίνου όντως είναι πως ο άνθρωπος είναι λόγος και δια τούτο είναι εικόνα του Υιού και λόγου του Θεού. Με την άγνοια ο ενδιάθετος λόγος του ανθρώπου διαστρέφεται ή αδρανοποιείται, γίνεται ανέστητος, δεν λειτουργεί αρμονικός όπως σε πλάστη. Κατά τον τρόπον αυτόν ο α-λόγος και ανέστητος άνθρωπος, κυριαρχούμενος από το σκοτάδι της αγνίας, δεν γνωρίζει δια τι ζει, πώς πορεύεται, τι πράττει, τι ομιλεί, τι σκέπτεται. Ομοιάζει με ένα άλογον ζώον, να δια τι εγώ αμαρτωλός συναισθανόμενος την άγνοια και την αναισθησία, το σκότος και την άλογιον μου λέγω, Θεέ μου, είμαι ένα άλογον ζών δια την παχυλήν άγνοια και την εξ αυτής προερχομένην αλογίαν. Λύτρωσέ με από το βυθόν του άδου της αγνίας, εις τον οποίον υπάρχει οδύνη, λύπη και στεναγμός. Κατάβγασόν με το γλυκύτα τον φως της χαρμοσύνου και φωτοειδούς γνώσεως δια να συναναστηθώ μετά σου, εις το αναστάσιμο φως της γνώσεώς μου. Η αίσθηση, η όραση, η αισθητή οφθαλμή αντιλαμβάνονται το ειδικό των αισθητών φως, όταν βεβαίως έχουν υγεία. Εάν έχουν βλάβην, τότε βλέπουν μοιοπικώς ή δεν βλέπουν καθόλου. Ο νους έχει το ειδικό του φως, φως υπερευαίσθητων, υπερφυσικών, υπερλογικών, άειλων. Κατά τους Άγιους Πατέρας της Φιλοκαλίας, φως του νου είναι η γνώση που υπάρχει στα νοήματα. Όταν όμως οι άξιοι ευτυχήσουν και λάβουν πνευματικών και υπέρλογων χάρη και δύναμη, τότε και με την αίσθηση και τον λόγο βλέπουν αυτά που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και κάθε νου με τρόπο που γνωρίζει μόνο ο Θεός και εκείνοι που δέχονται αυτές τις ενέργειες. Πλέω εις ένα πέλαγος και σε ένα σκότος αγνίας και δεν γνωρίζω πότε η χάρη του Θεού θα με ανασύρει από αυτό. Μου έλεγε ένας αγωνιστής ερημίτης. Προηγούνται, είπαμε, οι υδρότες και οι κόποι της αρετής. Και ενώ λοιπόν υπάρχει η πράξη ως προϋπόθεσης, ο νους συνάγεται προς τα έσω με την έξω περιπλάνηση. Ενώνεται με το λόγο και εν υπάρχει ουσιωδώς εντός μας με την προσευχή. Και διαμέσου της προσευχής ανεβαίνει στη γνώση του Θεού με όλη την αγαπητική του δύναμη και διάθεση. Συγχρόνως, μεγάλη προκοπή και ανάβαση υφίσταται ο νους μας στη γνώση του Θεού και τη μελέτη της Αγίας Γραφής και από τη μελέτη της κτήσεως. Όταν μελετά αδιαλείπτως ημέρας και νυχτός τη Γραφή και να ασχολείται με την σπουδή και την παρατήρηση των έργων της Θείας Σοφίας και προνοίας μέσα στη δημιουργία, φωτίζεται με θεοποιών φωτισμών της γνώσης. Οι διδασκαλίες των Αγίων ονομάζονται θεουργικά φώτα. Πρώτης γνώσεως ο εσωτερικός μας κόσμος ομοιάζει με ασχημάτιστον κόσμο πρώτης δημιουργίας
Προ της παντοκρατορικής φωνής γεννηθεί το φρόφος. Σκότωσε επεφέρετο επάνω της αβύσου της ψυχής. Μετά την Θεία Γνώση όλα φωτεινά, όλα λαμπρά, όλα κατοικία και ανάκτορων και βασιλείων και σκηνή της τρισιλίου θεότητος. Ότι ο Θεός ο υπόν σκότους φως λάμψε, ως έλαμψε εν τες καρδίες ημών προς τον φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού εν το προσώπο Ιησού Χριστού, Β. Κορινθίων Δέλτα 6. Η ενέργεια του πρώτου φωτός καταβγάζει την καθαρμένη ψυχή από τις αδιάκοπες ελάμψεις της γνώσεως και της σοφίας την καθιστά φωτοειδή. Η ενέργεια αυτή δεν σταματά έως ότου ενώσει την ψυχή με το πρώτο φως. Με την επιφύτηση του πνεύματος φτάνει ο νους στο αρχαίον κάλος και τότε του δίδεται η γνώση και η σοφία της πρώτης πηγής και της πρώτης αιτίας του σύμπαντος και όλων των δημιουργημάτων. Η γνώση της αλήθειας στην ουσία της είναι αίσθηση της χάριτος. Όλες οι άλλες γνώσεις πρέπει να ονομάζονται αποτέλεσμα νοήσεως και αποδείξεως πραγμάτων. Πολλοί άνθρωποι διαβάζουν τις γραφές, αλλά ολίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν ακριβώς και ορθώς την αξία και τη σημασία των όσων διαβάζουν. Άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατα και απίστευτα, άλλοι δίδουν εσφαλμένες ερμηνείες. Άλλοι λέγουν ότι όσα γράφουν οι γραφές θα εκπληρωθούν στο μέλλον μόνο και δεν υπάρχει. Δεν έχουν την αρετή της διακρίσεως στα θεία και στα ανθρώπινα πράγματα. Από την ανάγνωση χρειάζεται να φτάνουμε στη γνώση και από τη γνώση στην επίγνωση. Υπάρχει μια ωραία παρομοίωση που αναφέρεται στα τρία στάδια της γνώσης που αντιστοιχούν στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Την παρομοίωση τη συνέλαβε με τη φωτισμένη από θεϊκή γνώση σφραγίδα ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, λέγει: εκείνος που ετοιμάζει το νου του προς τους ιερούς αγώνες και διώκει τους εμπαθείς λογισμούς είναι αντίστοιχος προς διάκονο. Εκείνος που φωτίζει το γνού του με τη γνώση των όντων και εξαφανίζει από αυτόν την ψευδόνυμο γνώση είναι αντίστοιχος με ιερέα πρεσβύτερο. Και εκείνος που τελειοποιεί το νου του χρύοντάς τον με άγιον μύρο της γνώσεως και της προσκυνήσεως της Αγίας Τριάδος είναι αντίστοιχος με επίσκοπον. Φιλοκαλία, Τόμος Β, Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Όποιος απέκτησε τη γνώση και τη σοφία, ενώθηκε με τον ίδιο το Θεό που είναι η αυτοσοφία και η αυτογνώση. Και Θεός των άνθρωπων αυτών τον ενώνει με φως, με τον εαυτόν του και τον αναδεικνύει θέση και κατά χάρη Θεών. Αυτός ο δρόμος της τελειότητος είναι. Η συνειδητή πίστης που ανυψώνει το νου στις ελπίδες των υψηλών δωρεών του Θεού, και από εκεί στη γνώση των όντων με, με τους ανεξάρτητους θησαυρούς του Πνεύματος, από όπου βγάζει καινούρια και παλαιά μυστήρια και δίδει εις όσους έχουν ανάγκη. Αυτός ο νους ανέβηκε με την αγάπη και τη γνώση και επηρέασε και επέρασε στον τόπο της αναπαύσεως που δίδει ο Θεός, όπου ο άνθρωπος ανεπαύθη από όλα τα έργα του, όπως και από τα δικά του ο Κύριος.